Τελειώσαμε, να το. Αυτό ήταν. Από καίδια. Και να πεις ότι δεν τους πήρα πρωί. Βλέπω τη φωτιά στο βουνό, λέω ρέι. Στείλτε, λέω, τρία καναντέρ, να τελειώνουμε γρήγορα. Τώρα, λέω, τώρα. Μου λέει, ποια καναντέρ, μου λέει, μέσα στο κέντρο. Καναντέρ μου λέει, 2800, μου λέει, θέλουν 2 ώρες ζέσταμα, μου λέει, μέχρι να έρθουν. Ωραία, λέω, στείλτε τα ελικόπτερα, λέω. Στείλτε που είναι καινούρια, λέω, τα ελικόπτερα. Κάνε, μου λέει, κύριε, τα ελικόπτερα. Ρίχνουν το νεράκι, το ρίχνουν, μου λέει, με τις χούφτες. Είναι. Λέω, τι να στείλτε, να πούμε. Στείλτε μια κανίστρα, του λέω. Στείλτε ένα πυροσβεστικό, του λέω, να πάει πάνω στο βουνό. Μου λέει, κύριε, δεν υπάρχουν αντιπυρικές ζώες. Μου λέει, είναι δύσβατο το μέρος. Μου λέει, ωραία, κάτι πρέπει να στείλεις, ρε, του λέω. Στείλε κάτι. Μου λέει, κύριε, α στείλουμε, μου λέει, 5 αδημιρίες στον ΜΑΤ, μου λέει, που είναι, τις έχουμε και εύκαιρες, μου λέει, έχουμε μπόλικες. Ρε, σύσους, λέω, να τις σβήσουμε θέλουμε τη φωτιά, δεν θέλουμε να τη δίνουμε. Κύριε, μου λέει, μην ανησυχείτε, τώρα αμέσως, λέω, σας στέλνω κάτι, λέει, θα σας βολέψει σίγουρα. Και ακούω κλικ κλικ στο κινητό και μου έχει στείλει το 112. Και ενώστε με. Δεν θα μείνει τίποτα. Θα κάψουμε και το νεράκι της θάλασσας. Θα μας κάνουν μήνυση και οι Τούρκοι. Θα πούνε μαλάκες, αφήστε λίγο νερό να δουλέψουν και τα παράλια τα δικά μας. Θα πεινάσουμε και εμείς, όχι μόνο εσείς. Πώς το βλέπεις το πράγμα, Δημήτρη? Επειδή είμαι Λάκων, ναι. Θα το πω με 2 λόγια. Ναι. Για μισέτα. Μαλακίες. Οργανωθείτε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Χαίρετε.